αποφασίσαμε να κάνουμε το πρώτο μας βίντεο τύπου Iceberg. Ορισμένοι μας λέτε στα comments πως έχουμε ξανακάνει. Αυτό δεν ισχύει. Θα είναι κάποιο είδους Mandela Effect ή μαζική ψύχωση. Μα ας επιστρέψουμε στο θέμα μας. Τι είναι τα βίντεο τύπου Iceberg? Τέτοια βίντεο αναλύουν θέματα χωρισμένα σε κατηγορίες που, όσο προχωράμε και όσο πάμε όλο και πιο βαθιά στο iceberg, δηλαδή το παγόβουνο, μετά από κάθε θέμα, γίνονται όλο και πιο σκοτεινά. Ψάχνοντας το Reddit, στο subreddit Iceberg Charts, βρήκαμε το iceberg των παιδικών τραυμάτων της γενιά Z, που πόστερε ο χρήστης Gav the Dodge. Η γενιά Z αναφέρεται στα άτομα που γεννήθηκαν ανάμεσα στο 1996 και το 2010. Ενώ οι ίδιοι είμαστε γεννημένοι το 1994, πολλά από τα πράγματα στη λίστα τα γνωρίζαμε και μερικά από αυτά ήταν πράγματα που τραυμάτισαν και εμάς σαν παιδιά. Υπόψη είναι ότι ενώ ορισμένα από αυτά είναι πράγματι τρομακτικά, αλλά το πιθανότερο είναι να σας φανούν απλά παιδιάστικα, καθώς αυτό είναι το νόημά τους, είναι πράγματα που μας τρόμαζαν σαν παιδιά. Επίσης, προσθέσαμε και μερικά δικά μας που μας τρόμαζαν σαν παιδιά σε αυτή τη λίστα, καθώς θέλαμε να την κάνουμε να έχει λίγο περισσότερο ενδιαφέρον. Και για να μην χρονοτριβούμε περισσότερο, ας δούμε το πρώτο επίπεδο αυτής της λίστας. Επίπεδο 1. Σε αυτό το επίπεδο που θεωρείται και το επίπεδο της επιφάνειας, έχει τα πιο χαλαρά σε αυτή τη λίστα. Εκείνα που είναι αυτονόητα και σχετικά γνωστά. Στο πρώτο επίπεδο έχει αρκετές αναφορές στο FNAF και θεωρήσαμε πως θα ήταν προτιμότερο να τις συμπεριλάβουμε όλες μαζί. Όπως ίσως ξέρετε, δεν είμαστε και οι μεγαλύτεροι οπαδοί του FNAF. Το θεωρούμε ένα αρκετά αδιάφορο και υπερεκτιμημένο βιντεοπαιχνίδι, αλλά μπορούμε να καταλάβουμε και τι θα μπορούσε κανείς, ειδικά άτομα μικρότερης ηλικίας, να κολλήσουν με αυτό. Για όσους δεν γνωρίζετε, το FNAF ή Five Nights at Freddy's είναι ένα franchise βιντεοπαιχνιδιών που φτιάχτηκε από τον Scott Cawthon με το πρώτο να βγαίνει τον Αύγουστο του 2014. Από τότε ακολούθησαν δεκάδες παιχνίδια τόσο αυθεντικά όσο και fan-made, μια τριλογία βιβλίων, μια ταινία που ετοιμάζεται να βγει κάποια στιγμή μες τον Οκτώβρη και από ό,τι ακούγεται και πολλά πολλά άλλα. Το παιχνίδι αφορά μια σειρά από animatronics, τα οποία ελέγχονται από πνεύματα παιδιών και καταδιώκουν τον παίκτη. Το lore είναι τεράστιο και ξέρουμε ότι με μια πρόταση ουσιαστικά δεν καλύπτουμε τίποτα, αλλά το lore είναι επίσης ό,τι να είναι. Και δεν βγάζει νόημα. Το λεγόμενο πτώμα του William Afton φαίνεται να είναι κάτι που τρόμαζε πολλά παιδιά που έπαιζαν το game. Ο William Afton είναι ένας από τους villains του FNAF, δηλαδή ένας από τους κακούς, ο οποίος έκανε κακό σε παιδιά. Κατά συρροή, ας το πούμε. Ο χαρακτήρας εμφανίζεται για πρώτη φορά στο FNAF 2. Στο παρόν φαίνεται να είναι ενωμένος με ένα animatronics και αυτό που τρόμαξε πολλά παιδιά είναι τα μουμιοποιημένα απομεινάρια του χαρακτήρα μέσα στο animatronics, ονόματι Stringtrap. Ύστερα έχουμε τα jumpscares, τα οποία έχουν μια ολόδικιά τους κατηγορία στο iceberg. Τα jumpscares είναι ένας από τους πιο φθηνούς τρόπους να τρομάξεις κάποιον και το FNAF βασίζεται σε αυτά. Και για να τελειώνουμε με αυτό το franchise μια και καλή, το επόμενο που έχει να κάνει σε αυτή την κατηγορία είναι το FNAF 4. Πολύ απλά το FNAF 4 θεωρείται το τρομακτικότερο παιχνίδι στη σειρά από το community του. Και εξαιτίας αυτού πολλά παιδιά τρόμαξαν με αυτό. Και γιατί παιδιά να παίζουν ένα παιχνίδι τρόμου σαν αυτό? Γιατί πολύ απλά σε αυτές τις ηλικίες απευθύνεται. Είναι ένα παιχνίδι τρόμου για παιδιά. Δυστυχώς θα δούμε και άλλα πράγματα για το FNAF όσο προχωρούμε στα επόμενα επίπεδα. Αγκαμέμνον Counterpart. Το μικρό αυτό βίντεο ονόματι Αγκαμέμνον Counterpart δημιουργήθηκε από τους καλλιτέχνες Michael Ronson και Jason Kovac για το Destination Imagination του 2001, ένα διαγωνισμό έκθεσης τέχνης. Αν και είναι άγνωστο πώς πήγε το βίντεο στο διαγωνισμό, το βίντεο κατέληξε να αποκτήσει μεγαλύτερη αναγνώριση όταν ανέβηκε στο YouTube από το χρήστη που βλέπετε στην οθόνη γιατί δεν μπορώ να πω το όνομα, στις 13 Ιουνίου του 2006. Το βίντεο ξεκινάει με μια κακής ποιότητας προειδοποίηση τύπου κασέτας VHS. Μετά από αυτό, εμφανίζεται ένα κείμενο που λέει: «Το έτος 2571, μια βιντεοκασέτα βρέθηκε σε ένα σωρό από απομεινάρια πάνω στα ερείπια ενός συγκεκριμένου μπλε πλανήτη. Αυτό που πρόκειται να δείτε δεν είναι το περιεχόμενο της κασέτας. Αυτή είναι μια εντελώς διαφορετική ηχογράφηση». Στη συνέχεια εμφανίζονται πλάνα με χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων που περπατούν στην οθόνη με ένα κείμενο που γράφει «Let's make a new friend», δηλαδή «Ας κάνουμε ένα νέο φίλο». Έπειτα ήχοι από ρουλιαχτά αρχίζουν να παίζουν. Αυτές οι κραυγές συνοδεύονται από πλάνα των χαρακτήρων καθώς παραμορφώνονται με διάφορα οπτικά εφέ. Το βίντεο τελειώνει αμέσως μετά καθώς η μουσική αρχίζει να χαμηλώνει. Τα ουρλιαχτά είναι από τη γαλλική ταινία A Cry From Within, ενώ η μουσική είναι από την αμερικάνικη ταινία The Human Tornado. Το αυθεντικό βίντεο στο YouTube έχει κερδίσει πάνω από 1,5 εκατομμύριο προβολές, αλλά κατέβηκε για άγνωστους λόγους. Ήταν φυσικό ένα τέτοιο παράξενο βίντεο να γίνει γρήγορα creepypasta. Δεν μας φαίνεται περίεργο που είναι παιδικό τραύμα πολλών. Θυμόμαστε να παρακολουθούμε αναλύσεις του Scare Theater χρόνια πριν, προσπαθώντας και οι ίδιοι να βγάλουμε άκρη.
Α, και μιας και λέμε για creepypasta. Creepypasta. Τα creepypasta είναι ένας αστικός θρύλος τρόμου που εμφανίζεται στο διαδίκτυο. Ο όρος creepypasta έχει γίνει έκτοτε ένας γενικός όρος για κάθε περιεχόμενο τρόμου που δημοσιεύεται στο διαδίκτυο. Αυτά είναι συχνά σύντομες παραφυσικές ιστορίες που δημιουργούνται από χρήστες που έχουν ως σκοπό να τρομάξουν τους αναγνώστες. Πολύ απλή εξήγηση. Προχωράμε στο επόμενο. Giga Bowser. Το Giga Bowser είναι μια μορφή που μπορεί να πάρει ο βίλεν των παιχνιδιών Mario, Bowser. Είναι πολύ μεγαλύτερο σε μέγεθος και μας φαίνεται αρκετά λογικό να τρομάξει ένα παιδί με αυτό. Μάλιστα, σαν παιδιά όταν παίζαμε το Yoshi's Island, μπορούμε να πούμε ότι η εμφάνισή του στο τέλος μας έκανε να τρομάζουμε λίγο. Τώρα μας φαίνεται απλά σαν μια πολύ θυμωμένη χελώνα. Sabrina from Pokémon. Πραγματικά δεν έχουμε ιδέα τι σκεφτόντουσαν όταν έφτιαξαν τη Sabrina στην πρώτη σεζόν του Pokémon. Ήταν με διαφορά η πιο ανατριαστική gym leader στη σειρά μέχρι και σήμερα, τόσα χρόνια μετά. Η Sabrina στο άνιμε παρουσιαζόταν με δύο προσωπικότητες, οι οποίες χώρισαν κατά τη διάρκεια της παιδικής της ηλικίας. Η μία ήταν ψυχρή, άκαρδη και χωρίς συναισθήματα, και η άλλη παιχνιδιάρικη και ήθελε απλώς να κάνει φίλους. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα του ότι είχε εκπαιδεύσει τις ψυχικές της δυνάμεις τόσο σκληρά όταν ήταν νεότερη και δεν μπορούσε ποτέ να κάνει φίλους. Κατέληξε ακόμα και να αποθήσει τους γονείς της όταν προσπάθησαν να τη βοηθήσουν. Η Sabrina στο άνιμε είχε μια κούκλα που περιείχε την καλή της προσωπικότητα. Γενικότερα το vibe εκείνων των επεισοδίων είχε κάτι πολύ creepy και το πόσο βία κατατρόπωσε τον Ash, νομίζουμε δύο φορές, έβγαζε ένα αίσθημα απόγνωσης που ήταν αρκετά έντονο, ειδικά για ένα παιδί. Minecraft Mobs. Το Minecraft είναι ένα πολύ καλό παιχνίδι για να χαλαρώσεις, αλλά μπορεί να γίνει και αρκετά creepy. Και τα mobs του, που είναι ζόμπι, σκελετοί, αράχνες και άλλα παράξενα τέρατα, είναι αρκετά ανατριαστικά για να τρομάξουν όχι μόνο ένα παιδί, αλλά και έναν ενήλικα που μπορεί να μην περίμενε κάτι τέτοιο από ένα παιχνίδι με κυβάκια. Luigi's Mansion Beta Game Over. Το Luigi's Mansion είναι ένα παιχνίδι της Nintendo όπου πρωταγωνιστεί ο αδερφός του Mario, Luigi, και προσπαθεί να εξερευνήσει ένα στοιχειωμένο σπίτι με μοναδικό το όπλο μια ηλεκτρική σκούπα που ρουφάει φαντάσματα. Στην πέντε εκδοχή του παιχνιδιού, το Game Over Screen, η εικόνα που βλέπεις όταν έχανες δηλαδή, ήταν αυτή. Δεν απορούμε που μπορεί να σόκαρε ορισμένα παιδιά που το είδαν. Εγκλήματα Ghostface. Ίσως να καταλαβαίνετε ότι το παρακάτω είναι κάτι που το βάλαμε εμείς στη λίστα. Στη σειρά Εγκλήματα του Antenna, το οποίο θα μπορούσε να είναι σε αυτή τη λίστα από μόνο του, υπήρχε ένα επεισόδιο που ένας χαρακτήρας ντυμένος σαν τον Ghostface από τη σειρά ταινιών τρόμου Scream καταδίωκε μέσα σε ένα βράδυ όλους τους χαρακτήρες, κάνοντάς τους τη ζωή δύσκολη. Στο τέλος, ο Ghostface βγάζει τη μάσκα του μονάχα για να μας δείξει ότι είναι ο κύριος Αριστίδης, ο κατάκητος πατέρας του Αχιλλέα. Για μια κωμική σειρά, αυτό το επεισόδιο ήταν κάτι που πάντα μας τύχιωνε. Vulgar Mario Sprite Animations. Συνεχίζοντας το ίδιο θέμα με πριν, το Super Mario έχει πέσει θέμα του ίντερνετ όπως τόσα άλλα πράγματα. Μια σειρά από απίστευτα χιδέα animation είχαν ανέβει στο ίντερνετ πριν από μια δεκαετία που μπορεί να ξεγελούσαν αυτούς νεαρότερης ηλικίας με το παιδικό τους animation, μα κατέληγαν να είναι βία και πρόσκα στη θεματολογία τους. Εκείνο τον καιρό το ίντερνετ ήταν πολύ πιο edgy, βλέπετε. Haunted Gaming, Mutahar. Το παρακάτω αναφέρεται στη σειρά του YouTuber Some Ordinary Games ή Mutahar, όπου διάβαζε creepypasta που είχαν να κάνουν με video games. Η αλήθεια είναι πως αυτό μας πήγε λιγάκι πίσω καθώς βλέπαμε τα συγκεκριμένα βίντεο τότε που έβγαιναν. Το κανάλι υπάρχει ακόμα, αλλά το περιεχόμενό του έχει αλλάξει λίγο. Για όσους δεν ξέρετε, ο Mutahar είναι αυτός. Scary Car Commercial. Το Scary Car Commercial αναφέρεται σε αυτό εδώ το βίντεο. Αν δεν ξέρετε τι είναι αυτό το βίντεο, είστε πάρα πολύ τυχεροί. Αν ξέρετε, το μάθετε με το δύσκολο τρόπο. Inflation Scenes. Inflation Scene αναφέρεται σε οποιαδήποτε σκηνή από ταινία, σειρά ή κάποιο παιδικό όπου κάποιος χαρακτήρας απλά αρχίζει να φουσκώνει σε υπερβολικό σημείο. Πολλούς τους τραυμάτισαν τέτοιες εικόνες. Σε άλλους, όπως ο YouTuber Pyrocynical, έγιναν φετίχτους. Όπως και να έχει, είναι σοκαριστικό σαν εικόνα. Και η Euphoria War Animations. Η Euphoria ήταν ένας digital artist που φημιζόταν για τα βίντεο του που είχαν να κάνουν με war. Το war είναι ο λόγος που ο Θεός μας εγκατέλειψε. Είναι ένα φετίχο που κάποιος νιώθει θετικά συναισθήματα, ξέρετε, στην ιδέα ότι κάποιος τον τρώει ολόκληρο. Και ο καλλιτέχνης και η Euphoria ανέβαζε τέτοια βίντεο στο YouTube. Αυτά.
Spanish MS Paint SpongeBob Parodies. Πριν περίπου 7 χρόνια, ένα πολύ κακό animation φτιαγμένο στο MS Paint και με τους χαρακτήρες να μιλάνε στα ισπανικά ανέβηκε στο YouTube. Σε αυτό έδειχνε ένα χαρακτήρα να εισβάλλει μέσα στο σπίτι του καλαμάρι και να τον καταγράφει με κάμερα ενώ εκείνος έκανε την ανάγκη του. Το βίντεο τελειώνει με τον καλαμάρι να τον κυνηγά με ένα μαχαίρι. Δεν ξέρουμε ισπανικά, οπότε δεν είμαστε σίγουροι για το τι λένε. Είναι σίγουρα ένα πολύ παράξενο βίντεο, αλλά τρομακτικό δεν θα το λέγαμε. Scary Maze Game. Το Scary Maze Game είναι ίσως το πιο κλασικό screamer παιχνίδι στο ίντερνετ. Σε αυτό έπρεπε να περάσει το ποντίκι σου μέσα από ένα στενό λαβύρινθο, χωρίς να κουμπίσεις στους τοίχους και σε κάποιο σημείο που ο τοίχος γινόταν ιδιαίτερα στενός και πλησίαζες στην οθόνη για να δεις καλύτερα, πενταγόταν ένα screamer με το πρόσωπο της δαιμονισμένης Ρίγκαν από τον εξορκιστή. Τραυμάτισε πολλούς από εμάς. Invader Zim Dark Harvest. Το Invader Zim ήταν ένα παιδικό από την Nickelodeon, όπου ένας εξωγήινος προσπαθούσε να κατακτήσει τη γη. Ήταν ένα αρκετά σκοτεινό παιδικό και το Dark Harvest, που είναι και το δεύτερο επεισόδιο της σειράς, τραυμάτισε πολλούς από εμάς. Σε αυτό, ο Zim, που δεν έχει καμία επαφή με το πώς λειτουργεί η ανθρώπινη βιολογία, αρχίζει να κλέβει όργανα από τους μαθητές του για να φανεί περισσότερο άνθρωπος. Η έννοια του body horror. Scar's Death. Ο Βασιλιάς των Λιονταριών είναι ένα παιδικό της Disney που όλοι μας έχουμε δει και αγαπήσει. Και ο θάνατος του Σκάρ στο τέλος, του κακού θείου του πρωταγωνιστή Σίμπα, είναι κάτι που μας τύχιωσε όλους. Δεν νομίζουμε πως χρειάζεται να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες πάνω σε αυτό. Sailor Moon Villains. Το Sailor Moon ήταν ένα άνιμε που πεζόταν για μερικά χρόνια στο Star πριν 15 χρόνια. Ο τίτλος είναι αρκετά ξεκάθαρος. Wiggy. Το Wiggy είναι ένα meme που ήταν πολύ γνωστό το 2004. Είχε να κάνει με το χαρακτήρα Luigi από τη σειρά Super Mario. Το Wiggy λέγεται ότι ήταν ένα κακό αντίγραφο του Luigi που μετατρέπει τα αθώα θύματά του σε Wiggy απλά κοιτάζοντάς τα. Ο Wiggy μοιάζει πολύ με τον ίδιο τον Luigi, ωστόσο δεν μιλάει, δεν κινείται, δεν τρώει, δεν κοιμάται και δεν κάνει οτιδήποτε μπορεί να κάνει ένας ζωντανός άνθρωπος. Απλώς στέκεται εκεί και σε κοιτάζει με τα μεγάλα ολοστρόγγυλα γαλάζια μάτια του. Όταν ο Wiggy είναι στο δωμάτιό σου, δεν μπορείς να ξεφύγεις. Είναι πολύ απλά ένα παλιό κακό creepypasta. Missing No. Το Missing No ήταν ένα glitch και unofficial Pokémon από τις κασέτες Pokémon Red και Pokémon Blue. Μπορούσες να βρεις το συγκεκριμένο Pokémon σε ένα μονάχα συγκεκριμένο σημείο, ακολουθώντας μια σειρά από πολύ συγκεκριμένες πράξεις και, αν το έπιανες, ενώ ήταν πολύ δυνατό, σου κατέστρεβε σιγά σιγά το save. Θεωρείται ως ένα από τα πιο γνωστά glitches όλων των εποχών. SpongeBob Close-Ups. Τα κοντινά που κάνουν καμιά φορά στη σειρά του Bob Σουγκαράκη φαίνεται να έχουν γίνει εφιάλτες για μερικά παιδιά. Και ενώ γίνονται πιο πολύ σαν αστεία, μπορούμε να καταλάβουμε πώς μπορεί να τα τρομάζει. Ξαφνικά η ποιότητα του καρτούν αλλάζει για να εμφανιστεί μια υπερβολικά ρεαλιστική εικόνα κάποιου χαρακτήρα. Για ένα παιδί, είναι λίγο creepy. Gloomy Gentlemen. Δεν θέλουμε να ακουστούμε ψωνάρες, αλλά νομίζουμε πως τραυματίσαμε τις παιδικές ηλικίες από πολλούς από εσάς, άθελά μας, καθώς το περιεχόμενό μας δεν προοριζόταν ποτέ για παιδιά. Τότε που ήμασταν περισσότερο κανάλι τρόμου τουλάχιστον. Και το ξέρουμε ότι τραυματίσαμε ορισμένες παιδικές ηλικίες γιατί είναι πολλές οι φορές που κάποιος γονιός θα μας στείλει μήνυμα για να μας στολίσει γιατί το παιδί του τρόμαξε με το βίντεό μας. Οπότε ναι, μας αξίζει μια θέση σε αυτή τη λίστα νομίζουμε. Οι άνθρωποι να πούμε ό,τι θέλουν λένε. Να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε. Και μερικοί πρέπει να προσέχουν τι βλέπουν τα παιδιά τους στο ίντερνετ. Ελπίζουμε ωστόσο ακόμα και αν τρομάξετε αρχικά να αγαπήσετε το κανάλι μας στην πορεία. Και αυτό ήταν το πρώτο επίπεδο του Iceberg. Ίσως βγάλουμε και τα υπόλοιπα αν αυτό πάει καλά. Να ξέρετε πως στην πορεία τα θέματα γίνονται πολύ πιο σκοτεινά. Μα αυτό είναι το μόνο που μπορούμε να σας πούμε προς το παρόν. Τι να μας πει τώρα ο κύριος Αυγολέμονος.